Η Ελευθερία Σπυράκη βρίσκεται στο σημείο της επίθεσης. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε το εξής καταρχήν. Δεν γνωρίζουμε γιατί υγρό, με τι υγρό έγινε η συγκεκριμένη επίθεση. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Υπήρου. Πίσω μου ακριβώς είναι ο Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι τι είδους καυστικό υγρό ήταν. Γιατί για καυστικό υγρό μιλάμε. Λοιπόν, προκάλεσε εγκάβματα στην κοπέλα. Είναι στον Ευαγγελισμό πια. Λοιπόν, είναι στον Ευαγγελισμό. Η κατάσταση της υγείας της είναι καλή σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Δεν έχει επηρεαστεί η κοίηση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής από τα δεδομένα τα οποία έχουμε στις 12.30 ώρα την περασμένη Κυριακή, η 25χρονη βρισκόταν εδώ στην οδό Υπήρου. Φέρεται λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος κύριος της επιτέθηκε, την έπιασε από την πίσω μεριά, την ευνηδίασε ουσιαστικά, της έκλεισε το στόμα με το συγκεκριμένο πανί το οποίο είχε πάνω, το συγκεκριμένο υγρό το οποίο της προκάλεσε τα εγκάβματα και ενώ άρχισε να φωνάζει, δυστυχώς, επειδή εδώ δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κίνηση ο Κωνσταντίνος ο Ντάμπος, υπάρχουν κάποια λίγα σπίτια. Φέρεται να μην την άκουσε κάποιος εκείνη τη στιγμή. Σας μεταφέρω, πάντα το τονίζω, τις πρώτες πληροφορίες. Ενδεχομένως μετά από έρευνα να υπάρξει κάποιος ο οποίος να πει ότι ακούσαμε. Ναι. Λοιπόν, είναι μια περιοχή κάπως ερημική. Λοιπόν, ναι, μεν υπάρχουν κάποια σπίτια, αλλά φέρεται να μην την άκουσε κάποιος. Έδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Την άφησε στο σημείο, η γυναίκα φώναζε, σφάδαζε από τον πόνο λόγω του υγρού που της έριξε στο πρόσωπο και σηκώθηκε και έφυγε με το γιο ταχύ το οποίο είχε φτάσει στο σημείο. Ενώ η ίδια κατάφερε να επικοινωνήσει, έφτασε εδώ το ΕΚΑΒ. Την μετέφερε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Πάντως είναι μια πράξη η οποία προκαλεί τρόμο. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή είναι 4 μηνών έγκυος και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά με την κατάστασή της. Πάντως η εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για να εντοπιστεί ο δράστης.